Το 2017 η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ψήφιζε το νόμο 4487, στον οποίο το τέταρτο κεφάλαιό του είχε τίτλο «Δημιουργία θεσμικού πλαισίου για την ενίσχυση της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων στην Ελλάδα». Τότε καταψηφίσαμε και τα 20 άρθρα αυτού του κεφαλαίου, γιατί όλα εκείνα τα άρθρα αποσκοπούσαν στο να ενισχύουν και να δίνουν κίνητρα στους επενδυτές στο συγκεκριμένο χώρο της τέχνης και του πολιτισμού. Ποια ήταν, σύμφωνα με τον παραπάνω νόμο του ΣΥΡΙΖΑ, τα βασικά κριτήρια της μοριοδότησης και της χρηματοδότησης ενός οπτικοακουστικού έργου? Κυρίως τα οικονομικά του χαρακτηριστικά και μεγέθη. Με λίγα λόγια, ένα οπτικοακουστικό έργο να αντιμετωπίζεται και να προσεγγίζεται μόνο από την οικονομική εμπορευματική του πλευρά και άρα να παραμερίζονται και να αγνοούνται τελείως τα πολιτιστικά, τα αισθητικά χαρακτηριστικά αυτού του έργου, όλα εκείνα δηλαδή τα χαρακτηριστικά τα οποία προσδιορίζουν ένα έργο ως έργο τέχνης. Το νέο νομοσχέδιο που φέρνει τώρα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν κάνει τίποτε άλλο από το να συνεχίζει στην ίδια ρότα αυτό που άρχισε ο ΣΥΡΙΖΑ, κάτι που παραδέχονται άλλωστε και οι δύο. Έτσι, σε όλα τα πρώτα 12 σχετικά άρθρα του νομοσχεδίου της Νέας Δημοκρατίας, τα λεγόμενα επενδυτικά σχέδια δίνουν και παίρνουν, ενώ επεκτείνονται και αυξάνονται τα φορολογικά κίνητρα και οι φοροαπαλλαγές, καθώς και οι άμεσες ενισχύσεις και επιχορηγήσεις με ζεστό κρατικό χρήμα για τα μονοπόλια του θεάματος ακροάματος. Το νομοσχέδιο της Νέας Δημοκρατίας, λοιπόν, με την ίδια λογική, προχωρά σε επιμέρους προσαρμογές του σχετικού νόμου του ΣΥΡΙΖΑ, αφού δεν επαληθεύτηκαν στη ζωή οι μεγάλες προσδοκίες που καλλιεργήθηκαν τότε περί της έλευσης των επενδυτών που υποσχέθηκε ο νόμος 4487. Βλέπετε, η καπιταλιστική οικονομία και πραγματικότητα είναι αμήλικτη και η ανταγωνιστικότητα που τη χαρακτηρίζει έχει πολύ συγκεκριμένους κανόνες και εδώ. Τα μονοπόλια του οπτικοακουστικού τομέα επιμένουν να αναζητούν χώρες για την παραγωγή ταινιών και οπτικοακουστικών έργων, οι οποίες θα πληρούν δύο βασικά χαρακτηριστικά. Θα διαθέτουν εξειδικευμένο οπωσδήποτε, αλλά ταυτόχρονα φθηνό εργατικό δυναμικό, καθώς και την κατάλληλη τεχνική υποδομή και τα στούντιο. Στην περιοχή μας όμως υπάρχουν ήδη δύο τέτοιες χώρες ανταγωνιστές, η Ρουμανία και η Βουλγαρία, οι οποίες διαθέτουν αυτά τα ανταγωνιστικά προσόντα που ζητούν τα μονοπόλια του θεάματος. Άρα, ποιο είναι το τίμημα για να τις ανταγωνιστεί η χώρα μας στην προσέλκυση αυτών των επενδυτών? Οπωσδήποτε, οι ακόμα χαμηλότερες αποδοχές και οι ακόμα χειρότερες συνθήκες δουλειάς για τους χιλιάδες εργαζόμενους του χώρου του οπτικοακουστικού τομέα. Αν δε σκεφτούμε ότι, σύμφωνα με την προχθεσινή τοποθέτηση στην Επιτροπή της εκπροσώπου της Ένωσης των Τεχνικών των Οπτικοακουστικών Έργων, ότι σύμφωνα με την τοποθέτηση αυτή, ότι ούτε συλλογικές συμβάσεις στο χώρο λειτουργούν, δηλαδή δεν ισχύουν συγκροτημένα εργασιακά δικαιώματα, ούτε δε και κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα αναγνωρίζονται για τους εργαζόμενους του συγκεκριμένου χώρου, αντιλαμβανόμαστε όλοι σε ποια εργασιακή ζούγκλα οδηγεί κάθε ανάλογος ανταγωνισμός προσέλκυσης επενδυτών σε οποιοδήποτε κλάδο ή τομέα. Παρ' όλα αυτά, η κυβέρνηση με το νομοσχέδιο αυτοπροβάλλεται ως ευαίσθητη απέναντι στα αιτήματα των ανθρώπων του χώρου των οπτικοακουστικών έργων, τα οποία αιτήματα ισχυρίζεται ότι αντιλαμβάνεται και δήθεν ικανοποιεί. Μόνο που αυτό γίνεται τελείως επιλεκτικά, με τη χρήση δηλαδή διαφορετικών, ανισότιμων και ανισοβαρών κριτηρίων
για την επιλεξιμότητα των δαπανών κρατικής χρηματοδότησης ενός οπτικοακουστικού έργου. Επιλεκτική δηλαδή και μεροληπτική κρατική χρηματοδότηση, και αυτό από μόνο του αποκαλύπτει και τις προθέσεις της κυβερνητικής πολιτικής στον τομέα αυτό. Ένα παράδειγμα είναι αρκετό. Συγκρίνεται πώς συμπεριφέρεται το κράτος σε μια μικρού μήκους ταινία και σε ένα τηλεοπτικό σίριαλ. Για την ταινία μικρού μήκους, η κρατική χρηματοδότηση προϋποθέτει ως ελάχιστο όρο δαπανών, όριο δαπανών, τις 60.000 ευρώ. Για το τηλεοπτικό σίριαλ αρκούν οι 15.000 ευρώ ως ελάχιστο όριο δαπανών για να χρηματοδοτηθεί από το κράτος. 4 φορές παραπάνω έξοδα στη μικρού μήκους ταινία σε σχέση με ένα σίριαλ απαιτούνται για να έρθει μια κρατική οικονομική ενίσχυση. Και άντε τώρα μετά από αυτό να βρει ένας νέος σκηνοθέτης 60.000 ευρώ τουλάχιστον για να γυρίσει μια ταινία και για να μπορέσει να πάρει και κάτι πίσω από το κράτος. Κι όμως όλοι οι φορείς του χώρου και τα σωματεία τους, του κινηματογράφου, ως ρεαλιστική βάση χρηματοδότησης θεωρούσαν και εξακολουθούν να θεωρούν τις 25.000 ευρώ, και αυτό το επανέλαβαν και στην Επιτροπή προχθές με τους φορείς. Αυτή η κυβερνητική βέβαια μεροληψία δεν έχει συνέπειες μόνο ως προς το όποιο τέλος πάντων καλλιτεχνικό αποτέλεσμα, το οποίο μάλλον δεν ενδιαφέρει καθόλου την κυβέρνηση, που βλέπει μόνο την οικονομική πλευρά. Οι κυβερνητικές επιλογές κυρίως αποκαλύπτουν τις κυβερνητικές προθέσεις. Πρώτον, δεν δείχνει η κυβέρνηση ούτε να σκοτίζεται ούτε να νοιάζεται για την ανάπτυξη του εγχώριου οπτικοακουστικού τομέα. Το μόνο που την ενδιαφέρει, όπως και πριν την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, είναι η προσέλκυση των μεγάλων επενδυτών. Και δεύτερον, συνεχίζοντας εκείνη τη μακρά παράδοση όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων, του ΠΑΣΟΚ, της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ, αρέσκεται και η σημερινή κυβέρνηση να φιλοδορεί τα τηλεοπτικά κανάλια συνεχώς με νέα δωράκια, όπως το πρόσφατο, ας πούμε, για την αναστολή πληρωμής της φετινής ετήσιας δόσης του στο κράτος για εκείνη την περιβόητη απόκτηση της τηλεοπτικής άδειας. Όσο δε για εκείνο το περιβόητο 1,5% των εσόδων του που κάθε τηλεοπτικός σταθμός θα έπρεπε εδώ και χρόνια να καταβάλει για την παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, είναι πολύ χαρακτηριστική η πορεία του. Το μεν ΠΑΣΟΚ, αν και το θέσπισε αρχικά, μετά στην ουσία μείωσε στο μισό το ποσό που όφυλαν να καταβάλουν τα τηλεοπτικά κανάλια. Έρχεται μετά ο ΣΥΡΙΖΑ και μειώνει την οικονομική βάση του υπολογισμού αυτού του 1,5%. Και αντί να παίρνετε υπόψη το σύνολο των εσόδων ενός τηλεοπτικού καναλιού, να παίρνετε υπόψη μόνο τα έσοδά του από τις διαφημίσεις. Παρ' όλα αυτά, παρά τις φιλότιμες δηλαδή διευκολύνσεις των κυβερνήσεων διαχρονικά, τα ιδιωτικά τηλεοπτικά κανάλια απέδωσαν μόνο κάτι ψυχουλάκια από αυτήν την υποχρεωτική κατά τα άλλα εισφορά τους για την ανάπτυξη του ελληνικού κινηματογράφου. Ακούστε και μάλιστα προχθές στην Επιτροπή ότι αντί να μεριμνήσει για την εφαρμογή αυτού του νόμου η κυβέρνηση, μιας και κόπτεται τόσο πολύ για αυτήν την εφαρμογή των νόμων, μαγειρεύει την κατάργηση αυτής της διάταξης, την οποία άλλωστε ουδέποτε καμία κυβέρνηση, όπως είπαμε και όπως είδαμε, δεν υλοποίησε για να μην στεναχωρέσει τους καναλάρχες. Υπάρχει όμως και συνέχεια. Με το άρθρο 3 του νομοσχεδίου, η κυβέρνηση συνεχίζει να μεροληπτεί υπέρ των ιδιωτικών καναλιών σε βάρος της ΕΡΤ, αφού δίνει σε αυτά τα ιδιωτικά κανάλια ένα ακόμη πλεονέκτημα, την κρατική χρηματοδότηση από το ΕΚΟΜΕ, ενώ την ίδια στιγμή αποκλείει την ΕΡΤ, την κρατική ΕΡΤ, από αυτήν την χρηματοδότηση. Ποιαν αποκλείει? Την ΕΡΤ, η οποία είναι και ο μόνος φορέας που καταβάλει κανονικότατα εκείνο το 1,5% για την παραγωγή των κινηματογραφικών ταινιών. Τέλος, όσο και αν συντομεύονται τα χρονικά όρια μέσα στα οποία το ΕΚΟΜΕ, δηλαδή το Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας, θα πρέπει να ολοκληρώνει τα χρονικά όρια μέσα στα οποία
αυτό το ΕΚΟΜΕ θα πρέπει να ολοκληρώνει την εξόφληση των οφειλών του απέναντι στους δικαιούχους. Το βασικό πρόβλημα εν τούτης παραμένει, ιδίως για τους μικρούς παραγωγούς των οπτικοακουστικών έργων. Γιατί για να του καταβληθεί το ποσό της επιχορήγησης, ο παραγωγός οφείλει να έχει ολοκληρώσει την επένδυση. Πράγμα που σημαίνει ότι πολλοί δημιουργοί δεν αναλαμβάνουν βέβαια το ρίσκο μιας παραγωγής και βέβαια οι μικροί παραγωγοί κυρίως αδυνατούν να ανταποκριθούν στην υποχρέωση αυτή περαίωσης της επένδυσης και επομένως αποκλείονται αυτόματα και από την όποια επιχορήγηση του ΕΚΟΜΕ. Νομίζουμε ότι αυτοί είναι επαρκέστατοι λόγοι για την καταψήφιση από το ΚΚΕ των συγκεκριμένων άρθρων του νομοσχεδίου. Τώρα, για το δεύτερο κομμάτι του νομοσχεδίου σε σχέση με την ψηφιοποίηση κρατικών λειτουργιών, θέλω να επαναλάβω από το βήμα αυτό ακριβώς τα όσα είπα στην Επιτροπή, γιατί ο κύριος Υπουργός στην απάντησή του προχθές προς το ΚΚΕ μάλλον έκανε πως δεν κατάλαβε. Είπα λοιπόν, πρέπει να διευκρινίσουμε από την αρχή ότι η ψηφιοποίηση είναι μια αντικειμενική τεχνολογική εξέλιξη και δυνατότητα για την οποία βέβαια ουδής σοβαρός άνθρωπος μπορεί να διαφωνήσει ή μπορεί να είναι αντίθετος. Διευκολύνει η ψηφιοποίηση ασφαλώς τις σχέσεις, τις συναλλαγές των ανθρώπων με το δημόσιο, με το κράτος, περιορίζοντας την ταλαιπωρία, τα έξοδα και το χάσιμο του χρόνου. Και συνέχιζα. Αυτή είναι η μία πλευρά. Και πρέπει να πούμε εδώ ότι η κυβέρνηση επιμένει να προβάλλει μόνο αυτή την πλευρά, τη θετική επίδραση δηλαδή της ψηφιοποίησης του κράτους και του δημοσίου. Υπάρχει όμως και μια άλλη πλευρά, η άλλη πλευρά, η ενίσχυση του ταξικού χαρακτήρα του κράτους στο οποίο ζούμε μέσα από την ψηφιοποίησή του. Γιατί το ερώτημα είναι κομβικό. Βελτιώνεται ή όχι θεαματικά η δυνατότητα του κρατικού μηχανισμού να κάνει τη δουλειά του καλύτερα, δηλαδή να παρακολουθεί καλύτερα, να φορολογεί τα εργατικά λαϊκά στρώματα περισσότερο και να εξοικονομεί πόρους σε βάρος των εργατικών λαϊκών δικαιωμάτων. Δεν χρειάζεται να πω βέβαια ότι με το σημερινό νομοσχέδιο όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, εργασιακά, οικονομικά, φορολογικά, ακόμα και οικογενειακά, δίνονται, σύμφωνα με το νομοσχέδιο, να είναι διαθέσιμα στα πιστωτικά ιδρύματα, δηλαδή στις τράπεζες, στα funds κτλ. Με τη συγκατάθεση, λέει το νομοσχέδιο, και του πολίτη. Λες και δεν ξέρουμε τι εκβιασμοί γίνονται γύρω μας. Ή ότι μέσω της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης επιδιώκεται παραπέρα η παραπέρα μείωση της κρατικής φαρμακευτικής δαπάνης, η οποία βεβαίως φορτώνεται στις πλάτες των ασθενών και των οικογενειών τους. Να σταθώ λιγάκι σε αυτό που είπε ο Υπουργός. Είπε ο κύριος Υπουργός χαρακτηριστικά, οι ψηφιακές υπηρεσίες, διαβάζω ακριβώς από τα πρακτικά, μειώνουν τις ανισότητες για τα άτομα που έχουν κινητικές δυσκολίες. Μειώνουν τις ανισότητες για την εργαζόμενη μητέρα, η οποία δεν μπορεί να αφήσει το παιδί της και πρέπει να πάει να στηθεί σε μια ουρά. Τι μας λέει εδώ ο κύριος Υπουργός? Ότι τα άτομα με κινητικά προβλήματα, με αναπηρίες, των οποίων τα επιδόματα σφαγιάστηκαν και τα δικαιώματά τους στην εκπαίδευση, στη δουλειά και τη ζωή συνθλίβονται κάθε μέρα από την πολιτική των περικοπών στην πρόνοια που συνεχίζει και η δική του κυβέρνηση, ότι αυτά τα άτομα με την ψηφιοποίηση ζουν τη μείωση των ανισοτήτων τους. Όσο για την εργαζόμενη μητέρα και το παιδί της, που δεν μπορεί να το αφήσει κάπου για να στηθεί στην ουρά της εφορίας, ας πούμε. Αλήθεια, γιατί αυτή η ανάγκη αυτής της μητέρας, οποιασδήποτε μητέρας, να μην καλύπτεται από ένα καθολικό σύστημα δωρεάν προσχολικής αγωγής? Τι μας λέτε δηλαδή, κύριε Υπουργέ, ότι αυτή η εργαζόμενη μητέρα, που μπορεί να είναι και μια αυτοαπασχολούμενη, ας πούμε, και έχει γονατίσει από τα χαράτσια και τους κάθε λογής φόρους που το κράτος έχει βάλει πάνω της, στο μαγαζί της και τη δουλειά της, ότι αυτή η μητέρα πρέπει να σας ευγνωμονεί γιατί τη φορολεηλατείτε με ψηφιακό τρόπο? Σε κάθε περίπτωση, το ψηφιοποιημένο κράτος όχι μόνο δεν χάνει τον ταξικό του χαρακτήρα, αλλά τον ενισχύει ακόμα περισσότερο.
Και άρα όχι μόνο δεν μειώνονται, όπως ισχυρίζεται ο κύριος Υπουργός, οι κοινωνικές ανισότητες, αλλά μάλλον διευρύνονται ακόμα περισσότερο. Και καλό είναι να μην ξεχνάμε ότι οι τεχνολογίες στις συνθήκες του καπιταλιστικού συστήματος, αντί να απελευθερώνει τον εργαζόμενο, αντί να βελτιώνει τη θέση των λαϊκών στρωμάτων, δυστυχώς επιδεινώνει και τους όρους εργασίας του, όπως έδειξε και δείχνει η τηλεργασία, η οποία εξαπλώνεται και η οποία βεβαίως καταργεί και κάθε έννοια σταθερού και συγκεκριμένου εργάσιμου χρόνου. Θα κλείσω, κύριε Πρόεδρε, και ευχαριστώ για την μικρή ανοχή που χρειάζομαι. Θα κλείσω με την τροπολογία για την προσχολική αγωγή. Όπως είναι γνωστό, στην επόμενη σχολική χρονιά, 2020-2021, θα έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί η υποχρεωτική υλοποίηση της προσχολικής αγωγής, της δημόσιας προσχολικής αγωγής, για όλα τα παιδιά από 4 έως 6 ετών. Σύμφωνα με την τροπολογία, λόγω αντικειμενικών δυσκολιών, λέει, δεν θα εφαρμοστεί, εξαιρούνται από αυτήν την εφαρμογή, προσέξτε ποιοι δήμοι, ο Δήμος Αθηναίων, ο μεγαλύτερος δήμος της χώρας, ο Δήμος Ζωγράφου, ο Δήμος Καλλιθέας, ο Δήμος Νέας Σμύρνης και ο Δήμος Νεάπολης Σικαιών. Ένας επίσης από τους μεγαλύτερους δήμους του πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης. Ο Δήμος Αθηναίων μάλιστα ζήτησε ο ίδιος να εξαιρεθεί, καθώς καμιά σοβαρή, καμιά οργανωμένη προσπάθεια δεν έγινε ούτε από τη μεριά του, ούτε από τη μεριά του Υπουργείου για την ανέβρεση χώρων κατάλληλων, για την υλοποίηση και την ανέγερση της σχολικής στέγης. Ίσως είχε άλλες δουλειές με αυτόν τον μεγάλο περίπατο ή τη μεγάλη ταλαιπωρία που επιφύλαξε για τους Αθηναίους. Έρχεται λοιπόν η τροπολογία και το Υπουργείο με την τροπολογία δηλώνει ανυπαίτιο ότι δεν φταίει για την καθυστέρηση της εξασφάλισης των απαιτούμενων αιθουσών, για την υλοποίηση ενός ψηφισμένου, παρακαλώ, νόμου. Ποιο Υπουργείο? Το Υπουργείο Παιδείας, το οποίο πριν από ένα ή δύο περίπου μήνες, σε σχετική μας ερώτηση για την προσχολική αγωγή, ισχυριζόταν ότι έχει κάνει όλες τις απαραίτητες, λέει, ενέργειες για την υλοποίηση αυτού του μέτρου. Βεβαίως, εδώ πρέπει να πούμε ότι ακόμα και στους δήμους που υλοποιείται αυτή η προσχολική αγωγή, γίνεται με τέτοιους όρους και σε τέτοιες συνθήκες που είναι πραγματικά το λιγότερο απαράδεκτες, με υπεράριθμα νήπια, με ακατάλληλες αίθουσες και ούτω καθεξής. Ενώ δεν έγινε απολύτως τίποτα για τη βελτίωση όλων αυτών των συνθήκων. Ακόμα και εκείνη η ρύθμιση που είχε ψηφιστεί από το ΣΥΡΙΖΑ για τα προκάτνηπια αγωγεία, τα ΚΥΜΠΟ, δεν έχει προχωρήσει. Και πώς να προχωρήσει άλλωστε όταν ειδικά το κονδύλι του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων για τη σχολική στέγη κάθε χρόνο επί 3 χρόνια, η τρίτη χρονιά είναι με τη Νέα Δημοκρατία, ξεκίνησε με το ΣΥΡΙΖΑ, κάθε χρόνο μειωνόταν κατά 50 εκατομμύρια ευρώ. Αντί δηλαδή να το αυξάνουμε για να βρούμε ή για να κτίσουμε σχολική στέγη, να φτιάξουμε νηπιαγωγία, εμείς το μειώναμε. Εν πάση περιπτώσει, ερχόταν μετά όλες οι κυβερνήσεις και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία και μεταθέταν την ευθύνη υλοποίησης σε κάτι τριμερείς επιτροπές. Αυτό που θέλουμε να πούμε είναι ότι φαίνεται ότι για ένα πολύ μεγάλο μέρος των νηπίων της χώρας η προσχολική αγωγή, η υποχρεωτική και δωρεάν προσχολική αγωγή, παραπέμπεται στις ελληνικές καλένδες και μιλάμε για πάρα πολύ μεγάλους δήμους και αποδεικνύεται πόσο σωστή ήταν η κριτική που από την αρχή είχε κάνει το κόμμα μας στη σχετική διάταξη του νόμου του ΣΥΡΙΖΑ, όταν έλεγε ότι δεν μπορείς να ψηφίζεις ένα νόμο για να καταστεί προσχολική αγωγή υποχρεωτική χωρίς να συνοδεύεται από εκείνη τη λήψη μέτρων, από εκείνη τη χρηματοδότηση και από εκείνο το σχέδιο, έτσι ώστε να υλοποιηθεί αυτή με τους κατάλληλους όρους και τις προϋποθέσεις. Συνολικά, και αφού ευχαριστήσω για άλλη μια φορά τον Πρόεδρο, να πω ότι καταψηφίζουμε το νομοσχέδιο και σχεδόν όλα του τα άρθρα. Ευχαριστώ.